κόψω. Ναι, παρακαλώ. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτό να το σταματήσουν. Και επειδή, αν θέλετε, θα ξεκινήσω τον Αριστοτέλη εδώ. Ο Αριστοτέλης λέει δύο, λέει πολλά βέβαια, αλλά δύο ταιριάζουν πάρα πολύ εδώ. Λέει ο Αριστοτέλης, φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων τα πάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, μάλλον τρία θα πω, τέσσερα και τα τέσσερα κολλάνε καλά εδώ. Είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Γεωργία μήτρη πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται εκτινοτροφία και εκτινοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα παπούτσια που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι γεωργία, είναι το μπαμπάκι. Έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία. Πληθήκατε με σαπούνι το πρωί, ο άνθρωπος. Η σημερινή κοινωνία, θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80% κτηνοτροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Έχουμε δε και την υπόθεση αυτή τώρα που είναι πρόσφατη με τις αγελάδες, τις τρελές της Αγγλίας. Αν θέλετε να δώσω ένα νούμερο το οποίο αξίζει τον κόπο, μιλάνε για 12 εκατομμύρια αγελάδες, μιλήσει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. 12 εκατομμύρια αγελάδες και 12 εκατομμύρια μοσχάρια όμως περίπου κάθε χρόνο μας κάνουν κοντά 24 εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια μπασιωτώσεις ζώα. Αν υπολογίσετε μία διατροφή με 7 τόνους το κάθε ζώο, μιλάμε για κάπου 102, 7, 14, 150 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή να πάνε προς τα ζώα και τουλάχιστον μία φορά να πάνε να ετοιμαστούν. Μιλάμε για μία διακίνηση 300 εκατομμυρίων τόνων. Αν πάμε ας πούμε, στις 300 ημέρες, μιλάμε για κάπου 1 εκατομμύριο τόνους ζωοτροφές διακίνηση ημερησίως. Και αυτές οι ζωοτροφές είναι βασικός γεωργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αγγλία θα χρεοκοπήσει, θα διαλύσει εάν υποχρεωθεί να σφάξει αυτά τα ζώα της. Και ούτω καθεξής. Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Εμείς εδώ, με συγχωρείτε, που είμαστε μια πλούσια χώρα από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω, όχι φτωχή όπως θέλουν να μας πούν. Γιατί γελάτε κύριε Σοφιανόπουλε? Διότι αν η Δευτέρα πιο πλουσία εκφύσεως χώρα της, ας πούμε, της κοινής αγοράς, αν όχι της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, έχει μία δραχμή εκφύσεως, η Ελλάδα έχει 100 δραχμές εκφύσεως. Εκφύσεως. Αφήστε τον πληθυσμό. Δηλαδή αν κατεβαίναμε ένα διαστημόπλιο από τον Άρη, ξέρω εγώ, και κοιτάγαμε με τα όργανά μας που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να προσγειωθούμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας, εν πάση περιπτώσει, διότι εκεί καταστράφει από έναν πυρηνικό πόλεμο ο Άρης, θα κατεβαίναμε στην Ελλάδα. Εδώ είναι το σημείο όπου υπάρχουν τα πάντα και είναι λίγο Ευρώπη, λίγο Ασία και λίγο Αφρική και γεωγραφικός. Αυτή λοιπόν η γεωφυσική μοναδική περιοχή, προνομιακή, θα έλεγα, και στον κόσμο, ίσως, ακριβώς, είναι που δίνει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα να έχουμε μία χλωρίδα και μία πανίδα σπάνια, αλλά πρωτίστως στις δυνατότητες να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα, πράγμα το οποίο βεβαίως σήμερα δεν γίνεται. Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα σαν δύναμη και στη συνέχεια να μας πείτε, ουσιαστικά ζητάω να μας αποδείξετε, γιατί αυτές οι πηγές πλούτου δεν έχουν μπει σε κίνηση στον τόπο μας ώστε να έχουμε τη θέση την οικονομική, αλλά όχι μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την πνευματική και πώς συνδέεται με την οικονομική. Και αν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο, από πού προέρχεται αυτό το εμπόδιο? Κύριε Μαγδαλή, μου ζητάτε τώρα μέσα σε μια τόσο μικρή εκπομπή να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο θα θέλει πιθανώς 10 εκπομπές, όχι μία. Αλλά έτσι τηλεγραφικά, σαν τίτλους. Θα έλεγα ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν θέλετε, επειδή θα φανεί περίεργο εις τους τηλεθεατάς αυτό το 31 εκατομμύρια, θέλω να αποδείξω, να δώσω δύο αριθμούς. Γαλλία, που είναι η δεύτερη πιο αραιοκατοικημένη χώρα, διότι οι Γάλλοι σκοτώθηκαν πολύ στους Ναπολεοντίους πολέμους, είχαμε το ίδιο φαινόμενο με την Ελλάδα, αλλά από άλλη αιτιολογία, αν και θα έλεγα και εδώ είχαμε και εκεί αρκετά λόγω πολέμων κτλ. Η Γαλλία λοιπόν είναι 62-63 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά είναι και 540.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν διαιρέσετε το 540 διότι το 132 που είναι η Ελλάδα, είναι 4 φορές και κάτι. Αν διαιρέσετε το 60 διότι 4, μας κάνει 15. Δηλαδή, εάν στον τη Γαλλία έπρεπε να ήμασταν 50% επιπλέον οι Έλληνες. Αν θέλετε και κάτι άλλο πιο τραγικό, με 1,5% αύξηση πληθυσμού μετά το 50 που ήμασταν 8 εκατομμύρια, έπρεπε σήμερα να είμαστε 15.600. Με 2% έπρεπε να είμαστε περί τα 20 και με 3% 30. Βγαίνει το 31 αυτό που λέγαμε. Ανταυτού είμαστε 10. Αλλά και από αυτό το 10, κύριε Μαραζή, πρέπει να αφαιρέσουμε τον ελληνισμό που ήρθε από την Αίγυπτο μετά τα γεγονότα του Νάσερ, από την Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα του 55, και από το Ανατολικό Μπλοκ και τη Σοβιετία γενικώς μετά το 60, πόντι και δεν συμμαζεύεται, όπου αυτοί με τα παράγωγά τους υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια, άρα έχουμε 10 μείον 3, 7. Δηλαδή ξεκινήσαμε 8 εκατομμύρια Έλληνες το 50, και αντί να είμαστε τουλάχιστον 15,5 και 3 που ήρθαν 18, είμαστε 10. Δηλαδή είμαστε η μισή από ό,τι θα έπρεπε. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι στην περιοχή του πληθυσμού οργανώθηκε ένας μηχανισμός που εναγνύεται των Ελλήνων. Έχει σχέση με τον εμφύλιο. Αποδυναμώθηκε. Η ίδια η χώρα δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό. Τον εξανάγκασε σε μετανάστευση. Αυτό έγινε λοιπόν σε σχέση με τον πληθυσμό. Και συνεχώς έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και κατάσταση. Γιατί ο μετανάστης, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλικίας από 20 μέχρι και 45-50. Το αλλά καλύτερο δυναμικό φεύγει δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό που γεννάει. Ναι, είναι το αναπαραγωγικό δυναμικό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε ήταν αναπαραγωγικοί, γι' αυτό ευξήθησαν τόσο πολύ εκεί που πηγαίνανε. Μάλιστα. Εν σχέση με το 1/3 που είναι συνήθως ένας πληθυσμός σε μια χώρα. Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία, ας πούμε, σκηνοθεσία, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που είναι οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο άλλος, υποθέτω, ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή. Με την ίδια παραγωγή, ναι. Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε? Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το, θα έλεγα, σατανικό. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό, θα έλεγα, ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κοινής αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά, ότι δεν βαριέσαι, είμαστε κι εμείς ψιλογεωργοί, κάμια σταφίδα, κανένα λάδι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά 52% η κοινή αγορά είναι κτηνοτροφία. Ιδού η απόδειξη ότι αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαστε ελλειμματικοί σήμερα σε κτηνοτροφικά προϊόντα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, συν πλην. Το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα.
Δηλαδή, αν η Ελλάση το Χαφτάρκης σε κρέας γάλα τηρεί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα. Λέτε, εάν ήταν ο Χαφτάρκης. Εννοείται ότι μπορούσε να είναι και δεν είναι. Ακριβώς, σαφώς. Μπορούσε με μεγάλη άνηση. Γιατί τώρα. Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132, το 4 στο 120, 3-4 πάει 3. Δηλαδή η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν δηλαδή τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3-10-30-3-8-24 εν σχέση με την Ολλανδία έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Και έχει 10. Αν θέλετε το συσχετισμό Ολλανδία και Βέλγιο μαζί, 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Βέλγιο και 38-39 η Ολλανδία μας κάνει 66 και δύο φορές το 66 132. Βέλγιος είναι Ολλανδία. Είναι η μισή Ελλάδα σε έκταση, σε προβολή. Το ανάπτυγμα είναι ακόμα ευνοϊκότερο προς την Ελλάδα. Βεβαίως. Αλλά είναι 12 οι Βέλγοι και 18 οι Ολλανδοί 30, σε μισή Ελλάδα, άρα σε ολόκληρη 60. Είμαστε 10, είμαστε δηλαδή το 1/6 του μέσου πληθυσμού Βελγίου και Ολλανδίας. Ως προς τον πληθυσμό. Ως προς τον πληθυσμό. Τώρα, στις δυνατότητες, ήδη καλλιεργούμε 42 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ελλάδα καλλιεργεί παραπάνω έκταση από το σύνολο της Ολλανδίας. Αλλά αυτό που καλλιεργεί είναι μία εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη, τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού, παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε, ένας λοφίσκος μάρμαρο, δίνω τη δυνατότητα φυσικού πλούτου, 1000 επί 1000 επί 100 μέτρα ύψος, αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές. Εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργεί το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι. Με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμποκίνα, ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτό... Διά της αγορανομίας, να το εξηγήσω πώς έγινε, διά της αγορανομίας η οποία εντέχνως εφηρμόστη στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα της Δύσης, ανήκομενη στην Δύση λέγαμε, αλλά εφαρμόζαμε μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό της. Μάλιστα. Αν πάρετε παραδείγματος χάρη το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξεκάθαρα λένε ότι έμεσα ή άμεσα το κράτος ελέγχει το 75% της οικονομίας της χώρας. Μάλιστα. Εάν θέλετε ένα παραλληλισμό, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά στην ουσία κατοικείται από λίγους κατοίκους, δεν είναι τόσο μικρή όπως είδαμε, λέω τι λένε και πώς έχει, είναι στο μέσον της Ευρώπης. Μάλιστα. Οι μισές χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες της Ελλάδας σε έκταση και οι μισές μεγαλύτερες. Και οι μισές περίπου είναι λιγότερες σε πληθυσμό της Ελλάδας και οι μισές περισσότερες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, με τεράστιες δυνατότητες και δεν έχει να φάει. Η Σοβιετία ήταν μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό και δεν είχε να φάει. Τι όμοιο είχαν τώρα αυτές οι δύο χώρες? Ότι τα πάντα εξουτώνται από το κράτος. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού, όπου διά της αγορονομίας διέλυσαν την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Αν θέλετε ένα απλό παράδειγμα. 7 η μπαμπακόπιτα τη δεκαετία του 50-60, ξέρω εγώ, 3.40 το πρόβιο γάλα. Σήμερα 40 η μπαμπακόπιτα, 200 το πρόβιο γάλα, είχε φτάσει μέχρι 300 και επειδή κάναμε ό,τι κάναμε βάση τόση, βγήκαν οι παραγωγοί στους δρόμους. Ως εκ τούτου, το κράτος ήρθε και εκαθήλωσε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή σε τέτοιες τιμές που ο παραγωγός δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και έτσι σηκώθηκε και αυτή η μετανάστευση. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανόπουλο, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι πρέπει, υποθέτω,
και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο ενός, η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είναι η, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φαρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας. Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην κοροϊδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως ο Γάλλος βουλευτής, ο Γάλλος βουλευτής Μπουγιόν, παραδείγματος χάρη, στο μέσο του Ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό αποτελεί κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας. Μάλιστα. Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο διώξε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας λοιπόν στο σύνολό τους εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία, αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε. Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βγάλετε κάτω, κύριε Ζωμαραδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική πέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πέτυχαν, πήγανε στη Γερμανία πέτυχαν. Προμηνώς ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκιότιγκεν έκανε μια διάλεξη των φαινόμενων οι Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκιότιγκεν είναι η μισή καθηγητή, είναι με βραβεία Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και από εδώ πέρα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, γιατί είμαι κι εγώ ερασιτέχνης καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και ερασιτεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό. Ναι. Μια έφεση προς το ανώτερο. Που το έχουν όλοι οι Έλληνες. Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρα, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν συμμαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει ένα πιάνο μέσα, το φέρνω σαν παράδειγμα. Αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάναν λοιπόν? Έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν δια της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην βιομηχανία. Μάλιστα. Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες, κολοσσιαίες επιχειρήσεις όπως πειραϊκή, πατραϊκή, Ιζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους. Πρέπει δε να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερρυπίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δράριο, το δράριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε παντού.
Εάν λοιπόν αφήνουν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν μόνο προϊόντα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος, ήταν ανταλλάξιμος. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να το κουβαλάω στην πράτη, κάτι και βρέθηκε το χρήμα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει χίλιες φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνονται ό,τι γίνονται, εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20ετία αυτή υφξήθη χίλιες φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια χίλιες φορές? Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Θέλετε, το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 200, 10 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Κι όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δεινών τόκος εστίν, έφτασε να είναι χίλιες φορές. Και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δε είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μεν εφορία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε και διαμάντι ανακλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της εκτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων της ελληνικής παραγωγής. Των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή. Παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενής, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενούς τομέως, της βιομηχανίας, της βιωτιότητας. Σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι? Είναι γεωργή, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες, ας πούμε λέω. Πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα χίλια βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε... Και η κλάδη της ουσιαστικά της παράδοσής μας. Ακριβώς. Λέμε για την τραγωδία μας, έτσι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι φτιάνανε και τα θέατρα για να παίζεται η τραγωδία. Και αν δεν ήταν, σας παρακαλώ κύριε Μαραδί, σήμερα τα αρχαία θέατρα, πού θα παίζαμε εμείς? Πες ότι είχαν καταστροφή. Ναι. Πού θα παίζαμε εμείς τις τραγωδίες? Μα φτιάξαμε ένα. Δεν φτιάξαμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους των νοσοκομείων γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε νοσοκομεία. Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, μου λέτε. Είναι η πλουσιωτέρα της Ευρώπης. Και δεν είναι λοιπόν η πλουσιωτέρα της Ευρώπης, διότι το κράτος εμποδίζει τους διάφορους τομείς να αναπτυχθούν ή τους βοηθάει να καταστραφούν. Οι εχθροί μας λοιπόν τι κάνουν, προωθούν. Να με συγχωρείτε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω για να το ολοκληρώσω μέσα στο κεφάλι μου αυτό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό που μου λέτε, κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι πως είμαι αντίθετος, αλλά είναι εξωφρενικό. Είναι, δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο. Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τομείς σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ανοργάνωτον, εσείς θα βγάζατε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε στη Τζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν. Εσείς το όνομα σας είναι και Σμάραγδος, έτσι. Είσαστε το δεύτερο πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο. Μετά το διαμάντι είναι. Όχι, το ρουμπίνι. Μετά το ρουμπίνι. Το ρουμπίνι είναι ο πρώτος πολύτιμος. Μετά είναι το σμαράγδι, το beryllium, silicium, magnesium, carbonate και μετά είναι το διαμάντι. Το πριλάντι. Από το διαμάντι θα βγάλουμε ένα πριλάντι, θέμα αγωνίας. Για να γίνεται ολική ανάκλαση. Αλλά αυτό είναι όλο. Λοιπόν,
αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας. Ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο, νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο, τα τρία βασικά μέταλλα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου, και μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Πρώτο τι είναι αυτοκίνητο, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρώμιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσινέ είναι απεικιοκρατική. Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανόπουλε, αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, μία μικρή διακοπή όπως απαιτούν οι τηλεοπτικοί κανόνες και θα επανέλθουμε για να μας αναπτύξετε τους μηχανισμούς πλέον που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτό που λέμε της ελληνικής ευρύτερης δραστηριότητας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και ο χρόνος είναι πάντα λίγος, αλλά βεβαίως. Προς τη σωστή κατεύθυνση και ο πολιτισμός μπορεί να ακολουθήσει ή να ανθίσει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα βρίσκονται στους ιερούς μας και στη χώρα μας σε ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και σε αρμονία. Πρέπει πρώτα λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σε ανάπτυξη και δεύτερον να ξέρουμε ότι είναι σε αρμονία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε εάν αυτά, και μιλάμε για την περιοχή της βιομηχανίας, αλλά όχι μόνο στον τόπο μας, είναι σε ανάπτυξη. Και αν δεν είναι, από αυτά που μας λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος, που μοιάζει να μην είναι, ποιοι εμποδίζουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Σοφιανόπουλος, λοιπόν. Ξεκινήσατε, κύριε Μαραδί, με εκείνο του Καβάφη, ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής. Mm-hmm. Και είπατε πώς είναι αυτό. Με αυτά τα λίγα τα οποία προλάβαμε και είπαμε πριν, βλέπετε ότι αυτό το είχε πιάσει το θέμα, ότι μη υπαρχόντων, δηλαδή αυτών των κολοσσών των Ελλήνων, και ας πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Αβέροφ, θα είχαμε Καλλιμάρμαρο στάδιο να κάνουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες? Όχι. Αν δεν ήταν ο Ζάπας, διότι εν αντιθέσει με αυτό που ο κόσμος πιστεύει και έχει ακούσει, την ιδέα της επαναβιώσεως των Ολυμπιακών αγώνων που γίνεται και τόσο θόρυβος που δεν μας δώσανε την Ολυμπιάδα κτλ. Όλοι ξέρουν τον Βαρόνα Πιέντε Κουμπερτέ, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μινάς Μινοίδης από την Καστοριά. Και είχε πείσει τότε και έγιναν κάτι πρώτοι Ολυμπιάδες έτσι απλές, αλλά εις το Ζάπιον. Ο Δε Ζάπας διέθεσε και όλη την περιουσία του για την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων. Εάν δεν ήταν πάλι ο Συγκρός, θα είχαμε γεωργική σχολή και το νοσοκομείο του Συγκρού. Εάν δεν ήταν οι άλλοι Έλληνες να χρηματοδοτήσουν, θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε πολυτεχνείο. Το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ήταν ο Καφτατζόγλης, οι Έλληνες της Αμερικής, αν δεν ήσουν, δεν θα είχαμε σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Ούτε να αρχίσετε ούτε να τελειώσετε. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι στην αρχή Ελλάδα, στην περίοδο του Χρυσού Αιώνα, υπήρχε μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους της τέχνης και στους ανθρώπους που κατήχαν στα χέρια τους την παραγωγή. Βέβαια. Αυτό, υπό μορφή χορηγών τότε, γιατί το sponsoring που μας ήρθε απ' έξω είναι μια μετάφραση μιας βαθύτατης ελληνικής συμπεριφοράς, δεν είναι απλώς μιας λέξης, μιας συμπεριφοράς. Βέβαια. Αυτά λοιπόν έδωσαν. Ήταν δε τιμή στον Παρθενώνα. Ήταν δε τιμή και στον Αθηναίο πολίτη να αγοράζει την πανοπλία του. Ο Σωκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των Αθηναίων. Ο περιβόητος Δημοσθένης, ο πατέρας του, είχε βιομηχανία. Παρήγε κρεβάτια, μαχαιροπύρουνα και όπλα. Πήγανε, λέει, οι Αθηναίοι και πολεμήσαν στο Μαραθώνα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από το σχολείο. Το παίρνουμε σαν δεδομένο. Ναι, αλλά πολεμήσανε 10.000 Αθηναίοι. Και τι πετάγανε, κύριε Μαραδί, στους Πέρσες? Πέτρες. 10.000 Αθηναίοι σημαίνει 10.000 παθιά. Σημαίνει 10.000 δόρατα. Σημαίνει 10.000 τόξα. 100 βέλη φερέτρα, 1 εκατομμύριο βέλη. 20.000 περικνημίδες, 10.000 ασπίδες, 10.000 περκεφαλαίες. Κολοσσιαία πολεμική βιομηχανία, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να διεξαχθούν αυτοί οι πόλεμοι. Πάρτε το 1821. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι έδωσαν όλη την περιουσία τους και πήγανε τότε στη Δημητσάνα, που ήταν τα γερόντια και η βιβλιοθήκη,
και κάνανε την πρώτη. Η μήλη της Δημητσάνας παρήγωνε 750, δηλαδή οκάδες, ένα τόνο μπαρούτι την ημέρα με την οποία μπαρούτι πολεμούσε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και η Μπουμπουλίνα και δεν συμμαζεύεται. Ως εκ τούτου, εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και εν συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκρητο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Επί 36 χρόνια, ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρήτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, τούτε πιάσανε κανένα, τούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνουν αυτοί, εκεί που τους βάζουν, εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρήτου είχε φερρυπίν προωθηθεί εις την υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Και τότε βέβαια θα περισσεύανε και τα χρήματα για Ακρόπολη και έτσι και αλλιώς. Ενθυμούμε έναν κύριο Σάντα που είχα δασκαλόμενα, σοφό άνθρωπο, λόγιο, ο οποίος ήταν σχηματής της Ολότας στη Ριζάριο σχολή, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και ήταν πολύ ανεπτυγμένος άνθρωπος και είχαν πιάσει ένα μπασά εχμάλωτο, ο οποίος έλεγε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε παραπονιόταν και έλεγε πώς μπορούμε εμείς ποτέ να νικήσουμε τους Έλληνες, όταν υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι χρηματοδοτούν και κρατούν την Ελλάδα εν ζωή. Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν την Ελλάδα, λέτε. Η Εκκλησία επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Δεν αφήνουν την Ελλάδα λοιπόν ως Ελλάδα, ως τόπος, κατά την άποψή μου ιερός, κατά την άποψή σας πλούσιος, να αναπτυχθεί, να απλώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... Έχετε τρόπους να αποδείξετε... Ό,τι λέω ο κύριος Μαγδί, τα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν υπαριθμόν μαγούλα και ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος. Στη δεκαετία του 60 και τα λοιπά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγεραδινό γάλα και σήμερα παράγει 40. Αυτό γιατί? Πώς έγινε δηλαδή? Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση διά της αγορονομίας και διά της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε... Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά? Η κοινή αγορά ήρθε και, αν θέλετε, καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή. Αυτό έγινε με την... Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή της καταδικαστήσεις και εις θάνατον εκτελεστήσεις χώρας, στο σύνολό της ο βάσης παραγωγικής. Μου λέτε τώρα για το γάλα. Για το ξέρω γάλα, λοιπόν ότι εσείς, να με συγχωρείτε, ναι, είχατε μια τη χροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων, ίσως αν δεν κάνω λάθος η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν και της Ανατολής. Της Ανατολής. Βέβαια, και τις μεγαλύτερες του κόσμου και τις αρχαιότερες. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά αν μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός Καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα. Χαίρομαι που το λέτε. Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει. Σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, διότι αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυπίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες, ψυγεία, η ζόλα. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα τα ελληνικά,
Και φτηνότερα. Η ισόλα υπάρχει σήμερα. Πά, τη διέλυσαν. Τη διέλυσε το ελληνικό κράτο. Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη χρωπή. Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστω διέλυσαν τον Γιώργο και τον Κτηνοτρόφο. Και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίω σιγά σιγά διαλύσανε και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε. Γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο. Αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει κρατήσει ένα μικρομάγαζο σήμερα. Όπου αφού αυτό ο άνθρωπο, ο Χ, παρήγε γεωργικό και κτηνοτροφικό εις τη λεγόμενη επαρχία τη χώρα, ο ένα από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλο στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρομάγαζο. Εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυππίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ από την Κίνα. Δηλαδή, αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την Άρα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα. Και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα, δε, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη σατανική διαδικασία η οποία εφηρμόστη. Είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα οι δημόσιοι υπαλλήλοι να τις τάξεις των 65.000 συν πλην. Και είναι 800.000 συν πλην. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι δύο, τότε οι 49 συντηρούν τον έναν. Πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με δύο επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερόγκως και με γεωμετρική πρόοδο. Το γνωρίζω προσωπικά. Το γνωρίζω και προσωπικά. Λυπούμε αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω, το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδής δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανοευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν την ίδια τους τη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Και επειδή δεν μπόρεσαν τελικώς να διαλύσουν την Ελλάδα στο σύνολό τους και πάντα τους βγαίνει αγκάθι στο οποιοδήποτε, ακόμη και στη Σοβιετία, σε αυτό το εσχρό καθεστώς. Οι πόντοι γυρίσανε με λάντα πίσω, με αυτοκίνητα. Οι Ρώσοι πεινάγαν, αλλά οι πόντοι γυρίσανε ακόμα και σε αυτό το εσχρό καθεστώς ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον. Αποτέλεσμα, ορίστε. 25% σήμερα της εμπορικής ναυτιλίας της ανθρωπότητος το έχουν Έλληνες. Κύριε Σαββιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της χροπή που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία. Ναι, ναι. Κτηνοτροφία, γεωργία κτλ. Επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα? Έχουμε πάρα πολύ. Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας στις... Γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται. Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και τον Γιώργο και τον Κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα έρχονταν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ. Περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και το πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάχνει τέτοια πράγματα. Αλλά πάσε τόση. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαραδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις. Μάλιστα. Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν,
τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί πολύ οργανωμένης. Θέλετε να την πω τη λέξη? Να την πω τη λέξη. Περί οργανωμένης προδοσίας, το σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστος στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και δεν σταματήσανε. Δεν το άκουσα αυτό. Μου περάσανε χειροπέδες. Τι εννοείτε? Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εννοείτε δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε, να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Βρήκατε πετρέλαιο. Μάλιστα. Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση. Δηλαδή, όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και τους αρχαίους, ναι. Γράφει ξεχάθατα ο Ηρόδοτος. Εις τη Ζάκυνθο είδε ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει για το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάθησα κλάδων μυρτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλα έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία είναι το καλύτερο αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα πρόσφατα και τα λοιπά, μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια εμπασοδόση. Τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Σου λέει δε βαριά, σας το να παιδεύετε, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω εμπασοδόση, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας ο κύριος Έβερτ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής. Και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες στα δε δικαστήρια που με περάσανε, ισχυρίζονται ότι οι άδειες που μου δώσαν ήταν παράνομες. Το κράτος ισχυρίζεται ότι η άδεια που μου δώσαν να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομη. Δηλαδή, αλλά και ενώ βρήκατε πετρέλαιο. Ενώ βρήκα το πετρέλαιο, με σταματήσανε. Το οποίο δεν. Από το 1900. Εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείες μεθόδους, διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλίσεως διαρροής μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία. Και να κάνω ένα μόλο που τον οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν. Και έκτοτε δεν κάναν τίποτα. Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή. Ναι, είναι εκεί. Αν και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες. Αν θέλετε κύριε Μαγδί να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό στο οικονομικό μέγεθος. Μάλιστα. Αν θέλετε, πολύ κοντά να το πούμε. Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι. Στην κροσύνη. Πείτε μου ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη. Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε. Να μας τα αναφτάρξει, κάνουμε και εξαγωγές. Και δεν κάνουμε. Όχι. Είμαστε ελλειμματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδιο. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, τα αγροκτήματα αρόζα. Ποια αγροκτήματα αρόζα? Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσετε στο σύνολό της δια των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχόραφα, του λείπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα αν μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μια Ελλάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά με την οποία φτιάνει αυτό το την κόλαση που έχει την κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά. Ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθυκόρους από τον ωκεανό και φτιάνει μια εφοροτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή η εμπειρία σας ως πρώην βιομήχανος, φαρμακοβιομήχανος, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής. Όχι μόνο, γιατί η χροπή δεν είναι το μόνο φάρμακα. Ήταν νομίζω ότι. Ήταν καλλιτικά, ήταν ζωοτροφές, χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα. Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες. Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ παρατήθηκα, κύριε Μαραδί. Μάλιστα. Δηλαδή όταν. Είδατε που πάει το πράγμα. Διαχώρησα τη θέση μου
με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το Δημόσιο. Λέω, δεν είναι δυνατόν να κάνετε αυτά που κάνετε. Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή. Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τη θέση ως μου αντιπρόεδρο και διευθύνων του συμβούλου της Γροπή, ναι, διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία με το του Δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. Όταν παρετήθην, η Γροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι. Όχι, το θέμα είναι ότι. Μεθόδευσης. Ακριβώς. Εν κατακλείδη, κύριε Σοφιανόπουλε, μας λέτε ότι για ό,τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα, κάποιοι ευθύνονται. Ευθύνει το ελληνικό κράτος ξεκάθαρα. Το ελληνικό κράτος από αδυναμία ή... Όχι, από οργάνωση, με έξωθεν εντολάς. Αν θέλετε πάλι αποδεικτικό αριθμητικό, διότι αν αυτόν τον αριθμό δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ο τζίρος, όλοι ξέρουν τι είναι, των φαρμάκων επί ετησίας βάσεως το 1974-75-76 ήταν της τάξεως των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, σε απολύτους αριθμούς τότε. Ο τζίρος των φαρμάκων σήμερα έφτασε 500 δις. Μάλιστα. Έχουν δει 100 φορές επάνω. Προσέξτε όμως, τότε υπήρχε ελληνική βιομηχανία που κράταγε τα μπόσικα και οι πολυεθνικές δεν αλώνιζαν και σήμερα βγάλανε τις ελληνικές εταιρείες από τη μέση και οι πολυεθνικές σου λέει τόσο πουλάω. Αν θέλεις πάρε, άμα θέλεις μην παίρνεις. Το ελληνικό μέλλον δυσίωναν. Ένα προϊόν δικό μας, Φερρυππίν, ελληνικό, το οποίο είχε 50 δραχμές, άντε σήμερα να είχε 300, μια πολυεθνική σήμερα το πουλάει στην Ελλάδα 3.000. Και αφού δεν υπάρχει το ελληνικό, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το ξένο. Διώξαμε δηλαδή ότι το ελληνικό και στην Ελλάδα φέραμε το ξένο. Το ξένο. Το οποίο πλέον ορίζει την ελληνική βιομηχανία. Και τα είδατε όλα αυτά με τους συνταξιούχους, με τις λίστες. Την ελληνική κοινωνία ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό το λέτε εσείς ότι είναι μια μεθόδευση όπου μεσολαβούν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν. Ξένα συμβαίνοντα, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μια προδοσία. Α, προδοσία με μεγάλα γράμματα και με κεφαλαία, εις τον κύβο. Διότι, κύριε Μαρίδη, προσέξτε, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι, να τρελάθηκαν οι γεωργοί της Ελλάδος, να τρελάθηκαν οι κτηνοτρόφοι, να τρελάθηκαν οι βιοτέχνε, να τρελάθηκαν οι βιομήχανοι, να τρελάθηκαν οι έμποροι. Όλη η παραγωγική διαδικασία της χώρας βρίσκεται σε διάλυση. Ναι, αλλά δεν ευρίσκεται σε διάλυση. Τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν ορισμένες τι? Νομοθετημένες οικονομικές δομές της χώρας και αν θέλετε εν συνεχεία ήρθε και η χρηστική βολή της κοινής αγοράς, όπου αν θέλετε εμείς πήραμε 61 κιλά κατά κεφαλή γάλα και η προτελευταία χώρα που είναι η Ισπανία έχει 150 κιλά. Μάλιστα. Η Πορτογαλία που μπήκε 12 χρόνια μετά την άνοδο στην κοινή αγορά πήρε 192 κιλά γάλα. Μάλιστα. Κατά κεφαλή. Το οποίο σημαίνει εμείς πήραμε 600 τόσες, 630.000 τόνους και η Πορτογαλία πήρε 2 εκατομμύρια τόνους. Αυτό το 1,4 εκατομμύρια τόνους αγελαδινό γάλα, εάν μας το είχαν δώσει, θα λύναμε τα οικονομικά μας προβλήματα, διότι θα μιλάγαμε για 350.000 αγελάδες. 350.000 αγελάδες είναι 350.000 μοσχάρια. 350.000 μοσχάρια είναι 100.000 τόνοι κρέας, είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μάνι. Και από εκεί έπειτα, αν το προεκτείνουμε, θα δείτε τελείουν η ανεργία και τελείαν όλα. Όταν δε την τριετία 93-96 όλες οι χώρες πήραν αύξηση στην ποσόστοση, ποσόστοση είναι το ποσόν που μας επιτρέπει η κοινή αγορά να παράγουμε. Ενώ πήρανε όλοι αύξηση στην ποσόστοση, με ένα εξωφρενικό νούμερο που δώσανε στην Ιταλία 1.300.000 τόνους, όταν η Γερμανία, Φερρυππίν, πήρε 260.000 τόνους αύξηση, στην Ελλάδα, σαν μοναδική χώρα, δεν μας δώσανε ούτε ένα κιλό. Η μοναδική χώρα που δεν πήρε αύξηση στην ποσόστοση ήταν η Ελλάδα. Εμείς παραπίναμε εκεί που ήμασταν. Και προσέξτε τώρα, γιατί στην Ιταλία? Διότι η Ιταλία είναι κοντά, μεταφέρει βότηση 24 ώρες, έρχεται το γάλα από την Ιταλία στην Ελλάδα και η Ιταλία μπορεί να πάρει, Φερρυππίν, όπως είναι μακρόσθενη, να πάρει από τις γειτονικές Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Δηλαδή οι κεντρικές χώρες μεγάλες γαλακτοπαραγωγές θα δώσουν εις τη Βόρειο Ιταλία και η Ιταλία θα δώσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πήρε η Ιταλία αυτό, διότι αλλιώς δεν δικαιολογείται. Τι σοϊλογική εξήγηση έχει αυτό? Η Ελλάδα να μην πάρει καθόλου αύξηση στην ποσόστοση και η Ιταλία να πάει μία δηλαδή η Ιταλία πήρε αύξηση στην ποσόστοση το διπλάσιο του συνόλου της Ελλάδος. Κεφαλαιώνοντας, κύριε Σοφιανόπουλε, τι θέλετε να μας πείτε? Θέλω να πω ότι εδώ τώρα εγώ ανέλησα, αν θέλετε,
σε εσάς της παραγωγής των προϊόντων που διατηρούν, αλλά τώρα εσείς νομίζω πρέπει να μας πείτε αυτό το πράγμα πώς γίνεται στη δικιά σας τη μεριά. Δηλαδή τι βλέπετε εσείς, εγώ έδωσα την ανάλυση, γιατί στον τομέα της τέχνης, παραδείγματος χάρη, ενώ έχουμε τόσες δυνατότητες και εκεί ακριβώς πάλι τίποτα δεν γίνεται. Τώρα σας τα πετάω το μπαλάκι, αλλά εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα αυτό, αλλά δεν βλέπω ότι και εκεί διαισθάνομαι, ενώ εδώ στο δικό μου τομέα έχω αποδείξεις. Εσείς αποδεικνύετε στον τομέα σας ότι συμβαίνουν αυτά. Τι αποδείξεις? Υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις, κύριε Σοφιανόπουλε, και για την περιοχή του πολιτισμού και της τέχνης. Και των γραμμάτων. Έχω μία εμπειρία για μικρό διάστημα, αλλά απέκτησα τη γνώση του πράγματος στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Έχω μία εμπειρία. Παιδεία, λοιπόν. Παιδεία. Έχω μία εμπειρία από τον κινηματογράφο και έχω και μία εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορώ να σας πω ότι, ας πούμε, αν θέλετε να μιλήσουμε. Με ρωτάτε να σας πω? Να το εντοπίσω λίγο, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Ο Τόινμπι, ο μεγάλος αυτός εγκλέος ιστορικός, του μεγαλύτερους του κόσμου και πιθανώς ο καλύτερος. Στο βάθος Έλληνας. Ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα. Στο περιβόητο έργο Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, The Greeks and their Heritage, μας δίνει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Τούρκος, ο δυνάστης, ο Μωαμεθανός, ο Μογγόλος, που κατέλαβε και κατέσφαξε τον Ελληνισμό, επέτρεπε στον Έλληνα να κάνει πανεπιστήμια, ακαδημίες και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο απαγορεύει σήμερα το σύνταγμα της χώρας. Εγώ ήθελα... Εκεί τι συμβαίνει? Συμβαίνει, κύριε Σοφιανόπουλο, το εξής. Κλείνοντας, σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα ευχόμουν όλοι οι άνθρωποι από την περιοχή που αντιπροσωπεύω να σας ακούσουν και να ακούσουν τους αντίστοιχους Έλληνες με την ίδια προσοχή. Να ξαναθυμίσω πώς ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή, ότι ο Καβάφης λέει ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής μας, ότι χωρίς ίσως αυτή την δύναμη εν λειτουργία στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα καταπατηθεί, θα βουλιάξει. Και να σας πω ότι επίσης, κύριε Σοφιανόπουλε, αν δεν ήταν η Τσοπαναρέη, επανάσταση δεν στεκότανε, Κολοκοτρώνης. Ναι. Και να σας πω, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι εγώ, ένας άνθρωπος της τέχνης, συνειδητοποιώ από αυτή την κουβέντα ότι το μόνο που μας μένει είναι να ενωθούμε. Όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες από την περιοχή τη δικιά σας. Οι Έλληνες από την περιοχή του πολιτισμού. Οι Έλληνες από την περιοχή της επιστήμης. Και να οργανωθούμε απέναντι σε αυτή την προδοσία, όπως την ονομάζετε εσείς, για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που μας έχουν δημιουργήσει, γιατί δεν είναι άδικο μια φυλή σαν τη δικιά μας, με αυτή την διάσταση και με αυτή την κληρονομιά, αλλά και με το δοσμένο φως που έχει, να βρίσκεται σε αυτό το σημείο από συνωμοσίες ή από εξυπηρετήσεις ή συμφέροντων αλλότριων, μικροτέρων δε ημών. Επειδή λοιπόν η εμπειρία μου, κύριε Σοφιανόπουλο, από την περιοχή της παιδείας του πολιτισμού είναι ακριβώς η ίδια, οι ίδιες ακριβώς συνωμοσίες και προδοσίες γίνονται, είμαι βέβαιος... Τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δυστυχώς. Είμαι βέβαιος ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε ουσιαστικά να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που αυτοί μας δημιουργούν. Εύχομαι ο βήχας σας να μην είναι μια επισφράγηση της βαθύτατης απεσιοδοξίας. Σας βλέπω να έχετε βουρκώσει, κύριε Σοφιανόπουλε. Αλλά επειδή η τέχνη πάντα είναι αισιόδοξη, έχω να σας πω το εξής. Συμβαίνουν αυτά, κύριε Σοφιανόπουλε. Αλλά είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν θα τους περάσει. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Και θέλω να ελπίζω ότι ο Ελληνισμός θα κάνει πάλι το θαύμα του. Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Σμαραδί, διότι δυστυχώς έχουμε μείνει πλέον λίγοι οι Έλληνες ανά τον κόσμο. Και αυτός ο Ελληνισμός, ο οποίος υπάρχει ακόμα ανά τα πέρατα της οικουμένης,
Εάν περάσουν μια-δυο γενιές και ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν γυρίσουν πίσω, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα τους προφθάσουμε, κύριε Σαφιανόπουλο. Θα τους προφθάσουμε. Έρχομαι και αυτό προσπαθούμε. Καλό σας βράδυ.